Τώρα, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Η κυρία Ελέτση λέει ότι έκανε ανταποδοτική διαφήμιση από τα social media που διαθέτει. Μένει να το δούμε. Κοιτάξτε, είναι ένα τρελό πάρτι φοροδιαφυγής. Το χαρτί της ζωής, όχι τις πληροφορίες. Περίμενα, έχουμε πολλά στοιχεία. Πάμε να δούμε λοιπόν μία-μία τις περιπτώσεις. Ελλάδα, είσαι έτοιμη. Πρώτα απ' όλα, ο τραγουδιστής δεν έκοψε τιμολόγιο. Εδώ είναι το εντυπωσιακό ότι δηλώνει ετήσια εισοδήματα, και αυτό το λέει η ΑΔΕ, 10.000 ευρώ. Λέει η ΑΔΕ ότι έχουμε δει ότι έχει κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις μέσα σε μία χρονιά. Έτσι, όμως... για να έχει μόνο 10.000 ευρώ. Στη ζωή δεν εξηγούνται όλα, υπάρχουν και τα ανεξηγήτα. Συνεχίζουμε. Πάμε στο Media Planner. Διάσημος για τη δουλειά του, είναι όμως παντελώς άγνωστος στην εφορία. Δεν έχει δραστηριότητα στην εφορία. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Η εταιρεία Νηφικών. Η εταιρεία αυτή εμφανίζει, πρόσεξε, ζημιές συνολικού ύψους 160.000 ευρώ από το 2018. Κίνια, τρομερή κίνια. Το κτήμα. Το κτήμα έχει ζημιές 200.000 ευρώ, ερευνάται από το 2019. Η τούρτα έκοψε και αυτή το ζαχαροπλαστείο παραστατικό, ζημιές 300.000 ευρώ από το 2019. Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι η υπόθεση Σερβίτσια, κανένα παραστατικό. Τι να κάνουμε. Στο κομμωτήριο. Δεν έχει καν φορολογικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ταμιακή μηχανή, βιβλία. Περάστε. Καλημέρα. Εδώ είναι τη Μιρέλα. Για το μακιγιάζ. Κανένα παραστατικό φυσικά. Ανθοπολείο. Εδώ το Ανθοπολείο, ενώ έχει κόψει 490, στον έλεγχο που έχει γίνει τον πρώτο, προκύπτει ότι έχει ζημιές, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Έχει 10 φορτηγά μεγάλου κυβισμού. Απόδειξη ότι έχει πολλές δουλειές. Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη. Το κοσματοπολείο μου κάνει μια προσωπικά εντύπωση, γιατί δεν διαβάζει στοιχεία καθόλου φορολογικά σε καμία φορολογική αρχή, και τα έσοδα του που έχει δηλώσει μετά το 2017 είναι μόνο 3.000 ευρώ. Ούτε κατήλ δεν ανάβουν. Ο φωτογράφος είναι γνωστός επίσης, δεν χρησιμοποιεί ταμιακή. Θα του σπάσουν τα μούτρα απλά. Ο DJ του γάμου είναι σημαντικό, έχει κάνει διακοπή από το 2011, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει στα social media να έχει πλήθος εκδηλώσεων. Πουτανιά! Εντυπωσιακό είναι, το επάγγελμα δεν το γνώριζα. Μπαλόνια γάμου. Δεν εμφανίζεται να υπάρχει, να έχει έναρξη φορολογική δραστηριότητα. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Τόσε! Και φυσικά και από τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων τη εκδήλωση, επίσης δεν υπήρξε κανένα παραστατικό από την εταιρεία που έκανε τις δημόσιες σχέσεις. Δεν κάνει. Αμαρτίες. Είναι 15 εμπλεκόμενες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Τη πουτάνα στο κάγκελο.